Άρα λοιπόν αυτό το σχετικό πλεονέκτημα που είναι κατά τη γνώμη μου το πραγματικό πλεονέκτημα της χώρας μας, γιατί όπως είπαμε ότι περιβάλλον σημαίνει ταυτόχρονα και πολιτισμός, θα μπορεί όχι μόνο να μας βγάλει από τη σημερινή κρίση, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να μην έχουμε, να λέμε αυτό που λέγεται στην καθημερινή, ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ότι η Ελλάδα τέλος πάντων έχει τη δύναμη να επιβιώνει και να προχωράει μπροστά. Αυτό τώρα το περιβάλλον τιμής που αφορά τη Δυτική Αττική και κατ' επέκταση στην περιοχή μας, μας έχει δημιουργήσει μια ακαταστασία, θα έλεγα, διότι δεν έγινε κατανοητό ή δεν σχεδιάστηκε όπως θα έπρεπε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προσαρμοστούν και οι κοινωνίες και κατ' επέκταση να προσαρμοστεί, να αναγκαστεί η κεντρική διοίκηση, να αναγκαστεί το κράτος να εφαρμόσει προγράμματα τέτοια για να μπορέσει να αφομοιώσει αυτό που λέμε ανάπτυξη. Τι συνέβη δηλαδή στην Δυτική Αττική? Στην Δυτική Αττική γίνανε τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Φύγαμε από το πρωτογενή τομέα σε πρώτη φάση. Πολύ γρήγορα και πήγαμε στο δευτερογενή τομέα και κατ' επέκταση στο τριτογενή τομέα. Σε πρώτη φάση μπήκαμε στο δευτερογενή τομέα μέσα από μια ιδιωτικοποίηση του πρωτογενούς τομέα. Ο πρωτογενής τομέας, όπως ξέρετε, είναι ουσιαστικά ανακύκλωση. Δηλαδή είναι η ίδια η ζωή. Και εδώ βλέπετε ότι έχει η χλωρίδα, έχει, ας πούμε, δηλαδή η φύση, το φυτό, έχει μια, είναι πρωτοποριακό σε σχέση με τη ζωή. Δηλαδή βλέπετε ότι έχει απόλυτη ανακύκλωση. Ενώ η πανίδα, ας πούμε, θεωρητικά δεν ανακυκλώνεται, αναπαράγεται. Λοιπόν, αυτή τώρα τη, αυτό το, σε αυτό το γύρνεστε που έγινε στην Δυτική Αττική, έγινε τόσο γρήγορα με αποτέλεσμα να μην προσαρμοστεί, να μην προσαρμοστούν οι πόλεις, να μην προσαρμοστεί η περιοχή, διότι είχε μια πάρα πολύ γρήγορη και απότομη ανάπτυξη λόγω της αστιφυλίας. Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε πραγματικά σε μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική και ευτυχώς που υπάρχουν φωτεινές προσωπικότητες όπως η κυρία Τσίκου, την οποία προσωπικά δεν την γνωρίζω, αλλά την έχω δει και παίρνει πρωτοβουλίες, αλλά και υπάρχουν και οι γενναίες, θα έλεγα, πρωτοβουλίες των δασκάλων, αλλά και των συνεργατών, οι οποίες μέσα σε αυτό το πρόβλημα προσπαθούν κάθε φορά να φέρουν τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Εγώ προσωπικά πιστεύω στην ανακύκλωση ως μια παραγωγική διαδικασία. Και είναι λάθος αυτό να μην το βλέπει η κεντρική διοίκηση, να μην το βλέπει η πολιτεία, και είναι λάθος να μην δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να το εκμεταλλευτεί μέσα από ένα οικονομικό σημείο αναφοράς. Πρέπει να ξέρετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εταιροδιοικείται, που σημαίνει δηλαδή ότι εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε οικονομική βάση με την ανακύκλωση. Δημιουργούμε μόνο πρόβλημα οικονομικό-θεωρητικά με την ανακύκλωση. Άρα δηλαδή πρέπει να αλλάξει τελείως το μοντέλο της κεντρικής διοίκησης για να δώσει κίνητρα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και γενικότερα στις παραγωγές δυνάμεις. Δηλαδή
Ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή ο Δήμος να είναι ευέλικτος και τέλος πάντων να μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα. Αλλά εκτός αυτού, ότι εγώ πιστεύω ότι η ανακοίνωση είναι μια γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία. Τώρα, θα ήθελα να έρθουμε στην περιοχή μας. Εμείς εκτός από το να είμαστε εμείς εδώ κάποιους δημότες μας, να είναι γυρολόγοι της συκοπαθίας, να συκοπαθούν δηλαδή τον τρόπο τους, μπορούμε μέσα από εκμεταλλευόμενοι τέτοιες πρωτοβουλίες να είμαστε ένα πρότυπο ανακύκλωσης, γιατί αυτό το πρότυπο ανακύκλωσης θα είναι και η απελευθέρωσή μας από αυτό που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων. Αν πραγματικά εμείς αποδείξουμε ότι η διαχείριση απορριμμάτων δεν είναι μεγάλα σύνορα, αλλά η διαχείριση απορριμμάτων είναι μια τοπική προσπάθεια, είναι μια τοπική ευθύνη και είναι τέλος πάντων η ευθύνη του κάθε ανθρώπου, ο οποίος αφού είπαμε ότι η ανακύκλωση είναι ζωή, και αυτό βέβαια θα πρέπει να δημιουργηθεί, γιατί η κύρια από το Βουλγάρι κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ακόμα δεν έχει προωθεί. Εύχομαι να προωθεί. Και πρέπει αυτά να έχουν και κοινωνικό υπόβαθρο. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι σαφέστατο νομικό υπόβαθρο, δηλαδή σαφέστατο υπόβαθρο ευθύνη, δεν υπάρχει. Θα πρέπει να πας στα αρμόδια δικαστήρια και αν τα αρμόδια δικαστήρια και αν από τα αρμόδια δικαστήρια προκύψει ότι κάποιος έχει ευθύνη, τότε μπορεί να τιμωρηθεί. Μπορεί όμως και στο διάβολο του προκειμένου να παραγραφεί. Εμείς πιστεύουμε, για να ολοκληρώσω και να σας ευχαριστήσω τον χρόνο, ότι μέσα από την ανακύκλωση που τα λεγόμενη τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δείχνοντας τους άλλους ότι μπορεί η διαχείριση απορριμμάτων να μην έχει τη μορφή που έχει και να μην είναι φορτική. Είπε παράδειγμα σε έργο κάτι αξιόλογη προσπάθεια ότι εμείς πήραμε θέση για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Βουλγάρι. Κανένας δεν έχει πάρει θέση όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων όταν έχει το πρόβλημα το να αυτοδιαχειρίζεται τα προβλήματά του. Όλοι πάρουμε θέση με την εύκολη λύση. Να έρθουν στη φυλή, στα αεροπλήσια κλπ. Δηλαδή τα μέκα που έχουν κάνει, φέρνουν το σκύλο. Ενώ είχαν μία ανεξέλεγκτη πατρίδα που καλώς την αποκαταστήσανε και βέβαια πίσω του Κάρι ήταν τελείως ανεξέλεγκτη, καλά κάνει την καταλήξανε. Και εκεί αφού υπήρχε μία κοινωνική αποδοχή μια τέτοια είδου δραστηριότητα, δεν έγινε δίπλα έστω τοπικά, έστω με μεγάλο κόστος. Γιατί έχει περάσει και μια αντίληψη ότι όσο μεγάλα είναι τα σύνορα, τόσο λιγότερο κοστοβόρα είναι στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μπορούσε, παραδείγματο χάρη, και τις ανάγκες. Εγώ δεν λέω ότι στα μέγαρα πρέπει να πάνε και από άλλες περιοχές. Είναι δικό του θέμα τέλος πάντων. Αν αυτοί κρίνουν ότι αυτό μπορεί να τους δώσει κάποια κέρδη, μπορούν να κάνουν να αυτοδιαχειριστούν τα δικά τους απορρίμματα αφού είχαν μια τέτοια σκουπιδιά. Εμείς σε ό,τι αφορά τη δημοτική αρχή, εγώ έκανα μια τοποθέτηση της απολύτης περισσότερο, αλλά τώρα σε ό,τι αφορά τη δημοτική αρχή, σε αυτή τη φάση, επειδή είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για την περιοχή μας και για την Ελλάδα ολόκληρη, έχουμε προτιμήσει να κάνουμε ένα καθημερινό πόλεμο πάνω έτσι μέχρι και στα όρια της δικομανίας. Έχουμε κάνει δεκάδες, ας πούμε, μιλήσεις, έχουμε πάει στους πολίτες της Δημοκρατίας και πιστεύουμε ότι η δουλειά που γίνεται τόσο στα νηπιαγωγεία, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στους τελικούς δαθμούς και στη δευτεροβάθμια, αλλά και οι σύλλογοι έχουν εμπιστοποιηθεί, εδώ είναι η κυρία Κουπέου. Γενικότερα υπάρχει εδώ μια ενδιαφέρουσα, υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο ενδιαφέρον
Απλά πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία και εμείς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, θα βρούμε τρόπο να το κάνουμε. Πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να δώσουμε οικονομικό κίνητρο. Εάν εμείς, σαν περιοχή, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, δώσουμε οικονομικό κίνητρο, πιστεύουμε ότι θα είμαστε η καλύτερη, το καλύτερο παράδειγμα για την ανακύκλωση, για την βιώσιμη ανάπτυξη, για όλα αυτά που αναφέρετε. Και πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα μπορεί να είναι και επιπλοκτικό για την Αττική και ενδεχομένως για το υπόλοιπο της Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την συμμετοχή.